Καλημερίζω την αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα, η κυρία Ειρήνη Χουδετσανάκη Γιακουμάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουργεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Τι είναι αυτό το οποίο χθες ακούσατε, πήρατε ως περιφέρεια, ως φορείς που βρεθήκατε πάνω στο Υπουργείο? Κυρία Δουργεράκη, καταρχήν όπως διακρίναμε και αυτό φάνηκε και από την αποφασιστικότητα, γιατί πολλές φορές όταν μιλάει και ειδικά ο Υπουργός φαίνεται πολλές φορές πόσο αποφασισμένος είναι για να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και σε μια σωστή λογική και για να έρθει η αδικία των μπουτσουρωμένων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είπε «δεν αδικηθήκατε», είπε ότι είμαστε στη διαδικασία να βρούμε τις λύσεις εκείνες. Ήδη, όπως γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι, έχει ζητήσει τις παραιτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το γνωρίζουμε του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι όμως ότι δεν υπάρχουν, όπως το πολύ εντάξει καλά, τώρα, όχι μισό λεπτό πριν προχωρήσετε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν ευθύνεται ο ΠΚΠ για αυτά τα οποία έχουν γίνει. Μπορεί να μην ευθύνεται η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, αλλά στο διαχρονικό του αυτός ο οργανισμός για να διαχειρίζεται τα χρήματα που συστήθηκε από το Υπουργείο είτε Γεωργίας είτε Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομίζω ότι υπάρχει η πολιτική ευθύνη πάνω από αυτούς. Γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση του Προέδρου του ΠΚΠ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο διαφορετικά. Εντάξει, αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ αυτό που σας μεταφέρω είναι ότι υπάρχει θετική βούληση στο να διορθωθούν αδικίες. Τώρα, στο πόσο μέτρο θα διορθωθούν αυτές οι αδικίες, οφείλουμε και εμείς να δώσουμε χρόνο. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν το είπα σήμερα, γίνεται αύριο. Τρέχει η αναθεώρηση της ΚΑΠ, που δεν είναι όμως τώρα το 23, είναι το 24. Άρα οφείλουμε, εμείς τουλάχιστον ως περιφέρεια, αυτό εκφράζω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν δείχνω εμπιστοσύνη. Όλοι πρέπει να δείξουμε μια εμπιστοσύνη, γιατί κάποια στιγμή μπήκε το θέμα πότε θα γίνει αυτό από πολλούς αγροτικούς φορείς. Οπότε εγώ δεν μπορώ να το κάνω σήμερα και θα σας πω ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Θέλω πίστοση χρόνου. Δεν γίνονται αλλιώς. Αλλά να σας πω και κάτι. Το λέτε με την έννοια της σύστασης του φακέλου από την Περιφερειακή Αρχή, διότι το έτος σωτηρίας ή γέφυρας είναι το 25 για αυτή την αναθεώρηση, αλλά θα πρέπει να έχουν τρέξει οι φάκελοι και οι διαδικασίες όλο το 2024. Αυτό λέτε. Κυρία Δουλγεράκη, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το Υπουργείο που έχει την αποκλειστική ευθύνη δεν είναι φάκελοι, δηλαδή το Υπουργείο θα δει πώς θα άρει αυτές τις αδικίες και νομίζω ότι ο Υπουργός αυτή τη στιγμή που είναι από την Κρήτη υπάρχουν παρεμβάσεις προς τον Υπουργό και τις περιφέρειες θα υπάρξουν, αλλά το φάκελο το Υπουργείο είναι υπεύθυνο να κάνει προς την στον ΟΠΕΚΕΠΕ να δει πώς άρεσε αδικίες. Όλο αυτό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ανήκει στο Υπουργείο που το χειρίζεται. Κάναν ένα οργανισμό. Για να πούμε ότι αυτό θα είναι τότε. Πάντως υπήρξε μια πολύ θετική διάθεση και από τη στιγμή που ξεκινάει ο Υπουργός και λέει ότι ξέρουμε ότι έχουν γίνει αδικίες, δηλαδή δεν σου λέει ότι ξέρετε, ήρθατε εδώ, αλλά όλα καλά, δεν συμβαίνει κάτι. Μάλιστα. Οφείλουμε να δείξουμε εμπιστοσύνη. Άρα το 2024 θα είναι ένα κρίσιμο έτος σε ό,τι έχει να κάνει με την διαβούλευση και με τις διαπραγματεύσεις, έτσι να αρθούν αυτές οι αδικίες οι οποίες έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα πράγματα δεν μελετήθηκαν σωστά έτσι όπως έπρεπε, είτε επί Λιβανού είτε επί Γεώργαντα, με αποτέλεσμα να έχουμε τα σημερινά τα δεδομένα. Για αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν κοπεί φέτος, φαίνεται επίσης όμως, κυρία Χουδετσανάκη, ότι δεν υπάρχει κάποια λύση, δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συμπληρωματικά να μπουν στους λογαριασμούς των παραγωγών. Αυτό κυρία είναι επίσης ένα μήνυμα. Αυτό που φάνηκε από τη χθεσινή συνάντηση, δεν ξέρω αν υπάρξει κάποια εξέλιξη στη συνέχεια, γιατί πολλοί ρωτήσαν επίμονα ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν αφεί οι αδικίες. Ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος. Λέει δώστε μου πίστοση χρόνου.
Τώρα, το πόσο θα πάρει αυτός ο χρόνος, το Υπουργείο νομίζω ότι το ξέρει. Όχι, όχι. Το πίστοση χρόνου αναφορικά με τις διαδικασίες. Όχι, όχι. Να μην το μπερδέψουμε το πράγμα. Για να μην δημιουργηθούν, ξέρετε, και εκείνες οι ελπίδες ότι θα δοθούν χρήματα, θα πιστωθούν χρήματα. Αδικίες έχουν γίνει. Το ζητούμενο είναι μέχρι το Δεκέμβρη, αν θέλει πίστοση χρόνου ή αν θέλει παραπάνω χρόνο, αυτό το λέει αναφορικά με τις διαδικασίες να διορθωθούν για την επόμενη ΚΑΠ και όχι για την καταβολή, για την αναθεώρηση. Εγώ μίλησα για τα χρήματα, ότι αυτή η ιστορία δεν φαίνεται αυτή την ώρα να μπορεί να αντιμετωπιστεί για να δοθούν στην παρούσα φάση. Έτσι όπως τρέχουν, όπως τρέχει το πρόγραμμα και καταβολή των επιδοτήσεων και με το υπόλοιπο μέχρι τον Δεκέμβρη, ότι θα δοθούν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έχουν κοπεί. Αυτό θέλω να πω, για να μην μπερδευτούμε. Αυτό φάνηκε από τη συνάντηση, όμως οφείλουμε πραγματικά να δούμε. Θα είναι έτσι, θα γίνει κάτι διαφορετικό. Από ό,τι είδα, κυρία Δουλγεράκη, χθες στο Υπουργείο, παρόντως όλοι και ο ΠΚΠ, όλοι ήταν χθες εκεί, γίνονται διάφορες διεργασίες. Τι να σας πω. Πάντως δεν φάνηκε, αλλά δεν το ξέρω όμως κιόλας. Δεν είναι και σίγουρο. Και το άλλο που είπε ο Υπουργός είναι ότι όπου δεν υπάρχει πρόβλημα θα αποδεσμευτούν τα αφημί. Και σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι που έχουν δεσμευτεί τόσο καιρό, κάποια αφημί που πολύ πιθανό να μην χρειάζεται να είναι δεσμευμένα. Και σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει το Υπουργείο. Τι σημαίνει απλά και πρακτικά αυτό, αποδεσμεύονται αφημί? Και όπου δεν υπάρχουν προβλήματα πραγματικά, θα αποδεσμευτούν τα αφημί. Για να καταβληθούν τα χρήματα, θέλετε να πείτε. Για να καταβληθούν τα χρήματα. Μα είναι 10.000 και πλέον αφημί. Και σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός. Γενικώς γίνεται μια διεργασία να δούμε πώς θα έρθει η κάθε αδικία που έχει γίνει. Mm-hmm. Αλλά το ζητούμενο είναι σαφέστατα να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία έρχονται μέσα από αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικίες σε βάρος των παραγωγών αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο και είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός. Αυτό Μάλιστα. είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ωραία. Αυτή τη λύση αναζητούν. Όμως οφείλουμε, όπως είπε και εκείνος, δώστε μου πίστοση χρόνο. Έτσι ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως δεν γίνεται διαφορετικά. Μην το ξαναπούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Χρειάζεται χρόνος για να κινηθούν οι διαδικασίες και το έτος σωτηρίας, έτος γέφυρα, έτσι ώστε να αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες με τη συμμετοχή ακόμα και των περιφερειών. Κυρία Άρχουδη Τσανάκη, υπάρχει μπροστά μας μία επίσης εκδήλωση, μία εσπερίδα για το λάδι, την Δευτέρα 20 νομίζω του μήνα στο επιμελητήριο. Για ποιο λόγο αυτή η εσπερίδα? Καταρχήν ήδη έχει ξεκινήσει η ελαιοκομική συγκομιδή και αυτό νομίζω ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνονται. Στην αρχή που ξεκινάει να αφιερώνουμε στο ελαιόλαδο, που πολλές φορές λέμε ότι είναι ο χρυσός της Κρήτης, νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν και κάθε χρόνο να γίνονται αυτές οι εσπερίδες. Είναι στην Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη του ελαιολάδου, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θεωρήσαμε ως Περιφέρεια Κρήτης ότι έχουμε υποχρέωση και εμείς να αφιερώσουμε. Μία εσπερίδα θα είναι στο επιμελητήριο τη Δευτέρα, 5.30 ώρα, η άλλη θα είναι στα Χανιά, 5 του μήνα. Δύο εσπερίδες θα γίνουν στην Κρήτη για να μπορέσουν και να υπάρξει και το μηχανείο μια συμμετοχή. Νομίζω ότι πρέπει να αφιερώνουμε πλέον, όπως θα ξεκινήσει σιγά σιγά να υλοποιείται και να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για τις εκπαιδεύσεις σε όλους τους δήμους της Κρήτης, θα υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις. Και σιγά σιγά, κυρία Δουλγεράκη, να πατάμε σε πιο σταθερά βήματα για τα προϊόντα της Κρήτης. Αυτό είναι το σημαντικό. Προϊόντα προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης και όλα τα υπόλοιπα που είναι το μεγάλο πραγματικά μυστικό για να μπορούν να ορθοποδούν τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα κυκλοφορώντας είτε στην εγχώρια είτε στην διεθνή αγορά. Δεν κάνει να το ξεχνάμε και νομίζω ότι τα παθήματα πρέπει να έχουν γίνει μαθήματα, έτσι.
Και εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε, και από την άλλη γι' αυτό η Εσπερίδα είναι και αφιερωμένη σε αυτή την προτεραιότητα που έχει δώσει να κατοχυρώσει η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με κάποιους αγροτικούς φορείς το εξαιρετικό επαρθένο ελαιόλαδο Κρήτη. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι το brand name μου ούτως ή άλλως για να βγει έξω το λάδι και σε μια χρονιά η οποία τουλάχιστον φέτος είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη και ποσοτικά και σε κάποιες περιπτώσεις και ποιοτικά εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, φέτος δεν ωφέλησαν οι καιρικές συνθήκες, δεν ωφέλησαν όμως ούτε στην αρχή της καρπόδεσης, και αυτό ήταν ένα θέμα όπου είμαστε κι εμείς να ολοκληρώσουμε, όπως είπα χθες και στο κύριο Υπουργό, να ολοκληρώσουμε τη μελέτη για την ακαρπία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, όπως πήγαμε και τη μελέτη για τον Περονόσπορο και έχει προωθηθεί και έχει μπει μπροστά αυτή η διαδικασία από τον Υπουργό. Θα ολοκληρώσουμε τώρα που είναι, που ξέρουμε πόσο περίπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και είμαστε αρχή της συγκομιδής, για να ολοκληρωθεί και για την ακαρπία της ελιάς. Και όπως είπε ο Υπουργός, κοιτάει μήπως μπορέσει να ενισχυθεί και στις δύο μελέτες, και για τον Περονόσπορο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχει θέσει στους ομόλογους του. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι δυστυχώς μια κακή χρονιά και εξελίχθηκε. Δεν φτάνει που ήταν στην καρπόδεση το Μάιο. Δυστυχώς εξελίχθηκε τώρα 1,5 μήνα όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες και το δάκο ευνόησαν, που όπου δεν ψέκασε ο παραγωγός. Δυστυχώς δεν θα έχει καλά αποτελέσματα, γιατί το πρόγραμμα δακοφθονίας έχει σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό και δυστυχώς ο δάκος δουλεύει ακόμα, είναι έντομο, δεν σταμάτησε. Οι υψηλές θερμοκρασίες τον έχουν ευνοήσει και δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Έτσι. Και το λάδι δεν θα βγει στην αναμενόμενη παραγωγή, έστω και μειωμένη, όταν είναι στροφιγμένη η ελιά και δεν έχει πιει νερό, δεν μπορεί να δώσει τα αναμενόμενα ο καρπός για να βγει το λάδι. Και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά δεν θα είναι φέτος του ελαιολάδου αυτά που πρέπει. Κλιματική αλλαγή, κυρία Δουλγεράκη. Όπως και αν λέγεται, ζητούμενο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες. Η Εσπερίδα αυτή της Δευτέρας είναι νομίζω στις 5.30 στο επιμελητήριο, μόνο στο διαδικαστικό μια κουβέντα. Και σας απελευθερώνω, κυρία Χουδετσανάκη. 5.30 στο επιμελητήριο. Καλό είναι να έρθουν και παραγωγή και ελαιουργή. Νομίζω τα θέματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα, όπως τα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, μια και είμαστε πραγματικά, η Κρήτη παράγει ελαιόλαδο βασικά. Είναι η βασική της καλλιέργεια. Ναι, η μονοκαλλιέργεια της. Θέλω να το λέω μονοκαλλιέργεια, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όταν έχουμε μονοκαλλιέργεια για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Και ένα άλλο, κυρία Δουλγεράκη, πριν κλείσετε, που τέθηκε ένα θέμα στον Υπουργό, ήταν για το σποντόπτερα, το έντομο καραντίνα, που θα πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις και να έρθει προσωπικό στην Κρήτη. Αυτό τέθηκε, κατατέθηκε έγγραφο στον Υπουργό. Νομίζω ότι θα σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα, που για να μην έχουμε κακά αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί ο χρόνος με πιέζει και γι' αυτό σας πιέζω και εγώ. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό, θα τα ξαναπούμε πάνω σε αυτό, να έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, γιατί εκτός από το πολιτικό πρόσωπο είσαστε και γεωπόνος και τα γνωρίζετε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Χουδετσανάκη. Καλημέρα. Ευχαριστώ.